Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχο. Θα βγάλω την Αγγελική στον αέρα να είμαι υπερασπιστή. Έσπασε το ρεκόρ, το πανελλήνιο ρεκόρ της προηγούμενης φοράς που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει 6.853 φωτογραφίες. Εχθές έσπασε το φράγμα των 7.000. Στην πραγματικότητα, για να μην εξαπατάς το κοινό, μία φωτογραφία βγήκα με το παιδί που ήταν μέτρο στο μαγαζί που πήγαμε και φάγαμε, κύριε Ζαγόρα. Όμως, θέλω να σας πω, επειδή ο διάλογος έχει πολλά ποδάρια, με το που χωρίσαμε στον δρόμο, πραγματικά με σταμάτησαν δύο φορές δύο πιτσιρικάδες και λέω, πού είσαι Ζαγόρα, εσύ χάνεις τα καλά, δεν έχεις τίποτα σήμερα. Εκείνη τη στιγμή λες μισό λεπτό, κάνεις κλίση. Θέλω να απολαύσω ένα φίλο. Ναι. Τι γίνεται, επέστρεψες στην Αθήνα κιόλας? Ναι. Έπεσα στο Αθήνα, πέταγα 11 και 4 και 20 και μόλις μπήκα σπίτι πριν. Μια χαρά ήταν εδώ. Τι ωραίο καιρό είχαμε, ωραία φαγητά έχουμε, θαλασσίτσα, φωτογραφίες βγαίνεις που τις αγαπάς πολύ. Μια χαρά τώρα εκεί στην Αθήνα. Ναι, και ήταν πολύ ωραία και πρόλαβα και έκανα και μια μίνι βόλτα εκεί στην παραλία. Περπάτησα, με φανταστείς τώρα, τέταρτο 20 λεπτά να με χτυπήσει λίγο το αεράκι. Και εγώ σήμερα δεν ήθελα να φύγω. Αλλά αύριο έχω και Manchester City Liverpool. Κυριακή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν είναι καλό τριήμερα εκεί. Ήταν λίγο ζώρικο. Εμείς από τώρα ετοιμαζόμαστε για να φύγουμε για Πάσχα. Και εσύ έχεις Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εσείς έχετε Παοκάρις. Δεν πάτε στον Άρης Πάοκ. Πού να πάτε, έχετε και εσείς τα δικά σας. Και Μεγάλη Πέμπτη Πάοκ Ολυμπιακός. Και Μεγάλη Πέμπτη Πάοκ Ολυμπιακός. Ναι. Βοήθειά μας. 7.30 ώρα. Λοιπόν, για πες για τη χθεσινή βραδιά. Να καθίσουμε αναπαυτικά να σε απολαύσουμε. Για πες, τι έγινε χθες? Χθεσινή βραδιά, ξέρεις, με την καραντίνα είχαμε χάσει και ορισμένα πράγματα που ήταν πολύ ωραία και ήταν η συνέχεια των αγώνων. Χθες τελειώσαμε από το γήπεδο γύρω στη 1.30 και πήγαμε τα παιδιά σε ένα πολύ ωραίο μπαράκι, μην κάνω και διαφήμιση τώρα, έξω. Εκεί πολύ κοντά στο ξενοδοχείο, για να καταλάβεις, μέσα σχεδόν απέναντι διαγωνία, που είχε πάντα και κόσμο πριν την καραντίνα και εξακολουθεί να έχει και τώρα. Και μείναμε εκεί μέχρι τις 4 και συζητάγαμε μέχρι τις 4 παρά, πολύ χαλαρά πίνοντας τα ποτά μας, και καταλήξαμε μέσα από την κουβέντα συζήτηση ότι ήταν εν τέλει μια πολύ ωραία βραδιά για τον ΠΑΟΚ, μια βραδιά που τον μεγάλωσε αρκετά, που τον ορίμασε. Δεν ήταν μόνο η βραδιά που τον ορίμασε, είναι όλη η πορεία του φετινή, που τον ορίμασε πολύ ως οργανισμό, ως κλαμπ, ως οπαδούς, φυσικά την ίδια την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές, κάποιους μάλιστα πολύ περισσότερο. Ακόμη και τον Λουτσέσκο τον ορίμασε αυτή την πορεία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Ακόμα και αυτό νομίζω τον έκανε, δεν ξέρω αν τον έκανε καλύτερο προπονητή, αλλά νομίζω τον έκανε καλύτερο μάνατζερ. Διότι ήταν ένα μεγάλο σχολείο ότι του συνέβη την εφετινή σεζόν. Και γενικά είναι και ένα μεγάλο σχολείο για το ελληνικό ποδόσφαιρο πέρα από τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι χθες το βράδυ ο ΠΑΟΚ ξαφνικά μεγάλωσε τόσο που αποφάσισε ότι ο στόχος της επόμενης σεζόν, αν εκτός εξαιρετικού απρόοπτου ξαναπαίξει στο Europa Conference League, το εξαιρετικό απρόοπτο είναι να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να παίξει προκριματικά Champions League. Δεν έχει άλλο, το λέω αυτό για να μην νομίζει ο κόσμος ότι η 15η θέση της Ελλάδας αφορά την επόμενη σεζόν. Αφορά το επόμενο πρωτάθλημα, την μεθεπόμενη ευρωπαϊκή σεζόν. Άρα την επόμενη ευρωπαϊκή σεζόν του χρόνου θα βγάλουμε μία στα προκριματικά του Champions League και τρεις στα προκριματικά του Conference. Νομίζω ότι χθες το βράδυ ο ΠΑΟΚ, επί της ουσίας η εμφάνισή του, η παρουσία του, η πορεία του, ο τρόπος που αγωνίστηκε, η βραδιά που έζησε, έθεσαν αυτομάτως ως στόχο για την επόμενη σεζόν την πρόκριση στους 8 του Europa Conference League. Αυτό είναι άλμα για ένα κλαμπ. Δηλαδή, όταν ξεκινούσε η φετινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ έλεγε, ναι, θα δώσουμε προτεραιότητα φέτος στην Ευρώπη.
να το ζήσουμε. Να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται. Κανείς δεν ξεστόμιζε να παίξουμε πρώην ημιτελικό. Ναι. Να παίξουμε ημιτελικό. Ναι. Έτσι. Τώρα, ξαφνικά ο ΠΑΟΚ μεγάλωσε τόσο πολύ, όπως ακριβώς μεγάλωσε την πρώτη χρονιά που διεκδίκησε πρωτάθλημα. Και ξεκίνησε η επόμενη και είπε, τι, ο στόχος είναι να το πάρουμε. Μέχρι εκείνη τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ έλεγε να παίξουμε όσο, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να βγούμε Ευρώπη. Να δούμε αν υπάρχουν οι συγκυρίες και οι δυνατότητες να το διεκδικήσουμε. Δεν ξεκινάει ποτέ η χρονιά και έλεγε πάω να το πάρω. Όταν κατάλαβε ότι γίνεται, την επόμενη χρονιά είπε πάω να το πάρω. Και το πήρε. Όταν κατάλαβε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην Europa Conference League και το κατάλαβε φέτος πάρα πολύ καλά, το ερχόμενο καλοκαίρι θα ακούσουμε τη φράση να φτάσουμε τουλάχιστον μέχρι εκεί που φτάσαμε πέρυσι. Το πόσο μεγαλώνει ένα κλαμπ που βάζει στόχο στην αρχή της σεζόν να παίξει ευρωπαϊκό προημιτελικό, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα αγωνιστικά δεν μπορείς να μην πεις ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Γιατί το κατάλαβε και η ίδια η ομάδα και ο κάθε ποδοσφαιριστής και όλοι όσοι το είδαμε και οι οπαδοί του ότι μπορούσε. Δεν είναι ότι έζησε ένα ζευγάρι με τη Μαρσέη και κατάλαβε ότι εντάξει έπρεπε να συμβούν πράγματα και θάματα για να περάσει. Ναι, πολύ μεγαλύτερα μπάτια του Μαρσέη, πολύ αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές, μπλου. Στο τέλος της ημέρας, τον ΠΑΟΚ τον είδαμε σε τρία ημίχρονα να είναι είτε απολύτως ανταγωνιστικός απέναντι στη Μαρσέη, είτε καλύτερος από τη Μαρσέη. Άρα μπορούσε. Εγώ δεν θα μιλήσω για ατυχία, όπως δεν μιλούσα ποτέ για τύχη, ξέρω εγώ όταν έλεγαν διάφοροι έπρεπε να αποκλειστεί από την ΓΕΝ και κοιμήθηκε ο Θεός. Ούτε τώρα θα μιλήσω για τυχεία. Οι τραυματοφύλακες παίζουν, όπως έπαιζε ο Πασχαλάκης, παίζει ο Ματαντά. Χθες έχει κάνει ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Επίσης παίζει η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Δεν παίζει μόνο το σχέδιο του προπονητή και η ομάδα και ο κόσμος κτλ. Η Μαρσέη, το ένα σοβαρό λάθος του ΠΑΟΚ μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ντετέ, 3-4 δευτερολέπτων και με δύο πάσες το τιμώρησε, ναι. Μπαίνοντας με την μπάλα στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ το πολύ σοβαρό λάθος της Μαρσέη ακριβώς στον ίδιο χώρο, βγάζοντας τέταρτο δικό του ποδοσφαιριστή, δεν μπόρεσε να το τιμωρήσει, όπως δεν μπόρεσε να σκοράρει σε τουλάχιστον ακόμα 4-5 εκτός από αυτήν πολύ καθαρές ευκαιρίες. Εγώ... Αν δω εκεί στη χαμένη φάση ευκαιρία του Τσόλακ, να ξέρεις ότι μαζί με σένα το είπαμε, το είπε και η συντριπτική πλειοψηφία, έτσι όπως πήγες να το τελειώσεις, γιατί σε μια αντεπίθεση του ΠΑΟΚ πήγες να μαζέψεις το τέλος εκεί με τον Μίτριτσα, αλλά στη φάση του Τσόλακ, όλοι, αυτό που σκέφτηκες εσύ, σκεφτήκαμε και όλοι οι υπόλοιποι, πιστεύω. Ότι εντάξει, αφού δεν μπήκε αυτό, δεν, δύσκολα. Να. Ναι, γιατί ξέρεις, ορισμένες φορές και οι βραδιές κρύβουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Εγώ, έτσι όπως έβλεπα το μάτς, αυτό που ήθελα να ζήσω είναι να δω τη Μαρσέη στο 1-1 με την Τούμπα να είναι στον αέρα, πώς θα συμπεριφερθεί έστω και αν είχε 10 λεπτά χρόνο. Δεν λέω ότι ο Παουξόν και καλά θα έρθει και το δεύτερο και μετά στην παράταση θα πέρναγε. Αλλά ήταν, πώς να το πω, ήταν ένα κομμάτι του σεναρίου από τη βραδιά που μου έλειψε. Ήθελα να δω τι θα συμβεί ακόμα και στο 80, στο 82, στο 83, στο 84. Να έβαζε ένα γκολ ο Πάκου και να ισοφάριζε. Για να βλέπαμε, γιατί είναι ορισμένα μάτς που το καταλαβαίνεις. Εγώ το καταλάβαινα χθες από αρκετά νωρίς ότι το δύσκολο για τον Πάκο μετά το 0-9 είναι να βρει το πρώτο γκολ. Είχα την αίσθηση ότι αν βρει το πρώτο γκολ θα βρει και ένα μπόνους μετά από 5 λεπτά. Δεν ξέρω τι θα συνέβαινε μετά. Μπορεί να γινόταν 2-2 στην κανονική διάρκεια, μπορεί να αποκλειόταν στην παράταση. Αλλά καταλάβαινε ότι η ψυχολογία του μάτς είναι τέτοια που ο ΠΑΟΚ δεν έχει την ψυχολογία, ενώ έχει το παιχνίδι, έχει τον τρόπο, έχει την ικανότητα να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Δεν την έχει την ψυχολογία να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Και από τη στιγμή που είχε όλα τα άλλα εκτός από την ψυχολογία, σκεφτόμουν ότι αν βρει τον γκολ της σοφάρισης, μετά η ψυχολογία θα είναι τέτοια που έχοντας τον τρόπο, το δεύτερο θα έρθει 5-10 λεπτά μετά. Δεν το είδαμε όμως ποτέ αυτό το πρώτο γκολ. Ναι. Και δεν είδαμε και αν θα επηρεαζόταν πάρα πολύ η Μαρσέη από γκολ ισοφάρισης και με το παιχνίδι να έχει ακόμα ένα ικανό χρονικό διάστημα 10, 15, 20 λεπτών να παιχτεί ποδόσφαιρο. Η αντίδραση στο φινάλε του κόσμου είναι epic.
δεν είναι χειροκρότημα, είναι πολλά περισσότερα, είναι epic και γι' αυτό λέω ορίμασε και το κοινό και ορίμασε και κατάλαβε και το κοινό τι ωραίες είναι οι ευρωπαϊκές βραδιές, σε ποια ήττα ελληνικού πρωταθλήματος ή ελληνικού κυπέλου από οποιονδήποτε θα ήταν αυτό το φινάλε, σε οποιοδήποτε ελληνικό γήπεδο, σε καμία ήττα, σε κανένα ελληνικό γήπεδο. Η Ευρώπη όμως είναι μια άλλη ιστορία και οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές είναι μια άλλη ιστορία. Το έβλεπε στα πρόσωπα των ανθρώπων στην Τούμπα. Εγώ πήγα από πολύ νωρίς στην Τούμπα. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω, πρέπει να έχει 7-8 χιλιάδες κόσμο στις 7 μέσα. 7 και 10 και 10. 7 και, 7 και μισή δεν άνοιξαν οι θύρες εκεί. Νομίζω. Και εκείνη την ώρα, okay, ναι. Είχε πολύ κόσμο. Εγώ πήγα όχι. Στην 4 είχε πολύ κόσμο. Λες να μπήκα, μπορεί να μπήκα, να ανέβηκα πάνω. Γιατί είναι άλλο τι ώρα μπήκα στο γήπεδο και άλλο τι ώρα ανέβηκα πάνω. Έχεις δίκιο, μπορεί να πάρω να ανέβηκα 7.30-8 παρά. Ναι. Στο γήπεδο ήμουν έξω στην Τούμπα από τις 7-7 παρά, όπου ήταν ένα πάρτι. Πάρτι. Το καταλάβαινες από τις καντίνες μέχρι τα πρόσωπα των ανθρώπων. Έβλεπες παντού χαμογελαστά πρόσωπα. Δεν έβλεπες, πώς να το πω, καμία ένταση, καμία αγωνία. Ήταν όλοι, πω τι ωραία. Τι πάμε να δούμε και τι ερχόμαστε να παρακολουθήσουμε και τι είναι αυτό που θα ζήσουμε. Είναι διαφορετικές οι ευρωπαϊκές βραδιές. Είναι διαφορετικές. Και λέω, αυτή η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, πέρα από το δικό του καλό, που το ξαναλέω, το μεγαλύτερο καλό για μένα είναι αυτό. Και όταν έχεις προπονητή τον Λουτσέσκο, μπορείς να το θεωρείς δεδομένο ότι το καλοκαίρι όταν αρχίσει η προετοιμασία θα πει στόχος ή 8 και βλέπουμε. Λέω ότι όλο αυτό έκανε πάρα πολύ καλό και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι το έλεγα πολλές φορές πριν, αλλάζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν το λέω με την να πηγαίνει καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο και όλα αυτά τα σχετικά που πολλές φορές τα βρίσκω και χαζά. Το λέω υπό τη λογική ότι το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να γίνει καλύτερο. Μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Ξαφνικά θα παίξουμε το επόμενο πρωτάθλημα με δύο ομάδες να διεκδικούν εισιτήριο για το Champions League. Η δεύτερη θέση είναι ένα ξεχωριστό τρόπαιο. Η πέμπτη θέση είναι ένα άλλο τρόπαιο που δεν το είχαμε. Η τρίτη θέση, το κύπελο που οδηγεί στο Europa League και όχι στο Conference, το οποίο Europa League πλέον έχει πάρα πολλά χρήματα, ακόμα και με την είσοδο στους ομίλους, είναι ένα άλλο τρόπαιο που δεν το είχαμε. Το επόμενο πρωτάθλημα συνεπώς θα είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Πιθανότατα και με μεγαλύτερες επενδύσεις. Πιθανότατα και με πολύ πιο εντυπωσιακά play-off και με μεγαλύτερη σημασία. Αλλάζουν το ποδόσφαιρό μας, το πρωτάθλημά μας, την δυναμική των ομάδων μας. Επίσης λέω ότι αυτή η πορεία του ΠΑΟΚ φέτος δεν παίζει να μην παρακινήσει τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω ποιοι θεία είναι οι άλλοι δύο, ο Άρης, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, δύο από αυτούς τους τρεις που θα παίξουν στο Conference League του χρόνου. Αλλά δεν παίζει να μην έχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους ότι ο ΠΑΟΚ μας έδειξε το δρόμο, πρέπει να κάνουμε πράγματα κι εμείς σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν παίζει να μην δώσουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη διοργάνωση. Να μην παίξουν ρέστα το καλοκαίρι για να προκριθούν στους ομίλους. Αν βρεθούν στους ομίλους, να διαφορήσουν. Είναι μια πορεία και 16 μάτς και μια συμμετοχή στα προημιτελικά του ΠΑΟΚ τη φετινή που θα την μνημονεύουμε πολύ καιρό, νομίζω, όχι μόνο σε σχέση με τον ίδιο τον ΠΑΟΚ, προφανέστατα κυρίως με τον ίδιο τον ΠΑΟΚ θα την μνημονεύουμε, αλλά και σε σχέση με όλα όσα θα έχουν δημιουργήσει, όλες τις προϋποθέσεις που θα έχει δημιουργήσει αυτή η πορεία, οι οποίες θα είναι ευεργετικές στα επόμενα χρόνια και θα τις διαπιστώνουμε χρονιά τη χρονιά. Ξεκινάει και το παιχνίδι και 10 λεπτά πριν την έναρξή του προκύπτει αυτό με τον Καντουρί. Το πρώτο, ένα προμήνυμα, ας πούμε, ότι ξέρεις, είναι λίγο στραβό το έργο σήμερα. Όταν χάνεις ένα παίκτη που τον υπολογίζεις για τη βασική ενδεκάδα στο 10 λεπτά, ένα τέρτο πριν την έναρξη του παιχνιδιού και βάζεις κάποιον την τελευταία στιγμή που δεν ήταν και προετοιμασμένος, εντάξει, δεν θέλει και κάτι το ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων και όλη τη βδομάδα να δουλεύεις με αυτό το σχήμα, είναι ένα προμήνυμα για το πώς θα πήγαινε η βραδιά. Βέβαια, και βλέποντας το τέλος, Μιχάλη, το 16-6,
Και μάλιστα κάτω από το 6 της Μαρσέγη υπάρχει ο Άσος εκείνο, δηλαδή που είναι τον γκολ που μπαίνει προφανώς, ναι. Είναι στην εστία. Λες, κάτι δεν έκανα καλά, ρε παιδί μου, γιατί στο τέλος εγώ αποκλείομαι και αυτοί με το 1, ας πούμε, ή αυτοί με τον αριθμό 6 προκρίνονται στο παιχνίδι. Στην πραγματικότητα σου έλεγα ότι ναι, ότι μπορεί να έπαιξε ρόλο αυτό, αλλά δεν έπαιξε, νομίζω ότι εν τέλει δεν έπαιξε ρόλο. Θα μου πεις, ο Ελκαντουρί είναι αυτός που σκόραρε εκεί. Ποιος μου λέει εμένα τα δικά του τελειώματα δεν θα ήταν τα καθοριστικά χθες στην Τούμπα αν έπαιζε. Αλλά πάντως σε σχέση με τον τρόπο παιχνιδιού και το σχέδιο δεν άλλαξε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ με εξαίρεση ένα κομμάτι του παιχνιδιού από το 15-17 του πρώτου ημιχρόνου μέχρι τη στιγμή που δέχεται τον γκολ, ένα τέταρτο βαριά 20 λεπτά, που δεν είναι καλύτερος, που έχει πάρει λίγο μπάλα η Μαρσέη, που δυσκολεύεται ο ΠΑΟΚ να βγάλει την μπάλα από την αμυνά του, που κάνει λάθη αλλά όχι σοβαρά σαν αυτό του Κρέσπο, αλλά κάνει λάθη και πουλάει λίγο μπάλα. Να ξέρεις αυτό το κομμάτι, το σχέδιο του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου λειτουργεί σε όλο το υπόλοιπο παιχνίδι άψογα. Και λειτουργεί ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ παίρνει ρίσκα. Απόδειξη είναι ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει ρίσκα και δεν τρώει φάσεις. Δεν του κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να του παίξει στον χώρο ή τον παίζει στον χώρο 2-3 φορές και οι επιστροφές ή τα κοψίματα τελευταία στιγμή 2-3 ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ είναι πολύ καθοριστικά. Είναι ένα μυστήριο, να σου πω την αλήθεια, τι συνέβη εκεί στο 17-34. Μεγάλο μυστήριο. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, δεν το έχω λύσει. Για ποιο λες? Σου θυμίζω εκείνη τη φάση τη σοκαριστική με το αυτοδοκάρι του Ίγκασον. Α, ναι, 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 ναι. Είναι ένα τέταρτο που δεν είναι εύκολο να εξηγήσεις, να καταλάβεις τι έχει συμβεί. Είναι λίγο σαν να έχει χαθεί λίγο ενέργεια, σαν κάτι να συμβαίνει μεταξύ των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και έχει χαθεί λίγο η συγκέντρωση. Δεν είναι ότι έχεις δει να κάνει τίποτα φοβερό η Μαρσέη και λες πόπο, αυτό όταν το κάνανε για ένα τέταρτο ο ΠΑΟΚ έχασε τη γη κατά τα πόδια. Ξεκινάει και τελειώνει από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ αυτό εκεί το τέταρτο. Που δεν είναι και πολύ εύκολο να εξηγηθεί. Μετά τον γκολ τους παίρνει 4-5 λεπτά σε ορισμένους ποδοσφαιριστές να συνέλθουν. Είναι υπό την επίρρεια του λάθους του Κρέσπο και ο ίδιος ο Κρέσπο και 3-4 ακόμα ποδοσφαιριστές. Αλλά το ημίχρονο, το τελευταίο 5 λεπτό εξάλετο, κρίνει με τον ΠΑΟΚ να ξαναπιέζει, να ξανακερδίζει στη μένα, να ξανανεβαίνει, να δημιουργεί μια φάση. Θα μου πεις τώρα μετά αν θα χτίσουμε ιστορία. Στο πρώτο τέταρτο ο ΠΑΟΚ έχει 3 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Με τον Τσιγκάρα στο σου του Βιερίνια, που πλώνει το πόδι του Τσιγκάρας και δεν μπορεί να κάνει την προβολή με τον τρόπο που θέλει για να τη στείλει στα δίχτυα. Με τον Ακπομ που κάνει πολύ καλή επέμβαση ο Ματαντά. Και με τον Κρέσπο φυσικά στην κεφαλιά του. Μικρή περιοχή. Αυτές οι 3 είναι οι στιγμές που λες ότι αν είχε γίνει το 1-0 η ιστορία της βραδιάς πιθανότατα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Αλλά εγώ λέω συμβαίνει. Είναι λίγο θέμα ικανότητας, είναι λίγο θέμα ψυχραιμίας, είναι λίγο θέμα βραδιάς, είναι λίγο απ' όλα. Το σημαντικότερο όλων, αν αφήσεις στην άκρη την πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία, γιατί ναι, μπορεί να λέμε ότι εκεί θα είναι του χρόνου και θα στοχεύσει να ξανακάνει τουλάχιστον το ίδιο, αλλά από την άλλη, ξαναλέω, 19 χρόνια είχαμε να ζήσουμε πρώην ημιτελικό ελληνικής ομάδας με στόχο την πρόκριση ημιτελικό. 19. 19, ε. Από τον Παναθηναϊκό με την Πόρτο. Ναι, ναι, μου το είπες και χθες και μου φάνηκε ότι είχες κάνει λάθος όταν μου το είπες. Λέω τι 19. Όχι. Ναι, ναι, 19. Ναι. 19. 19. Φαντάσου, ο Μουρίνιο ακόμα έφτιαχνε το άνθρωπο στην Πόρτο. Δεν είχε πάρει καν Champions League με την Πόρτο, πήρε το Europa. Ναι, ναι, μου το είπες. Την επόμενη πήρε το Champions League. Και μετά πήγε στην Πόρτο. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Τσόχο, θα πάρεις την πρόκριση. Μάλλον αυτό το παιχνίδι τι είναι, ημιτελικός είναι. Το Liverpool Manchester City. Αλλά γίνεται στο Wembley, γίνεται. Στο Wembley. Στο Wembley. Μην τυχόν και δεν κερδίσει η Liverpool. Ξέρω που μένεις και που δουλεύεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ. Επίσης, κύριε, επίσης. Να είστε καλά. Να είστε καλά.